Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Ο Μαθιός προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να συνέλθει, ενώ η Βασιλική παλεύει ακόμα να καταλάβει τι τον έφερε σε αυτήν την κατάσταση. Ο Νικηφόρος εκφράζει στην Άντια τα συναισθήματά του, ενώ η στάση της Θοδώρας οδηγεί τον Λευτέρη σε αδιέξοδο. Καθώς η επιχείρηση της αστυνομίας προετοιμάζεται, ο Ευθύμης ανυποψίαστος επισκέπτεται τον Αντώνη. Ο Φαρμάκης επισκέπτεται τον Αντώνη στο νοσοκομείο. Η αντίδραση του τελευταίου θα αφήσει τόσο τον Ευθύμη όσο και τη Μαρίνα με το στόμα ανοιχτό. Η Αργυρό κανονίζει την πρώτη συνάντηση του Αστέρη με τον μικρό Πετράκη. Ο Βαγγέλης ζητά βοήθεια για να μπορέσει να γλιτώσει από τους τοκογλύφους, την ίδια στιγμή που η Θοδώρα προσπαθεί να ξανακερδίσει τον Λευτέρη. Ο Παύλος κάνει μία απρόσμενη πρόταση στο Μαθιό, που θα τον αφήσει άναυδο. Η επιστροφή του Αντώνη στο σπίτι φέρνει μεγάλη χαρά στο σπίτι των Βρουλάκηδων. Ο Αστέρης θα βρεθεί και θα περάσει τις πρώτες στιγμές με τον μικρό του γιο. Μετά τη μεγάλη σύλληψη της χτεσινής νύχτας, ο Λευτέρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες αποκαλύψεις για τη ζωή του. Ο Αντώνης με τη βοήθεια της Σοφίας έρχεται όλο και πιο κοντά σε σκοτεινές μνήμες και ο Μαθιός στην προσπάθειά του να μην αποκαλυφθεί το ένοχο μυστικό του. Αναγκάζεται να δεχτεί μια πρόταση. Ο παπάς μοιράζεται κάτι που έμαθε με τη Μαρίνα, όμως δεν είναι μόνοι του στην εκκλησία. Τη στιγμή που η Αργυρό με την Βασιλική χαίρονται με την έκπληξη που έκαναν στον Αστέρη, η παρουσία κάποιου θα βάλει τέλος στο ευχάριστο κλίμα. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!